Ο Θεός αγαπά τον κλέφτη, αγαπά όμως και τον νοικοκύρη, λέει μια λαϊκή ρίση, η οποία πάει γάντι στην περίπτωση σύλληψης χθες βράδυ του 42 χρόνων άνεργου από τη Λεμεσό, ο οποίος αποπειράθηκε να διαρρήξει οικία στο Ζακάκι. Η κάμερα του λόγου κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες της σύλληψης. Ο επίδοξος διαρρήχτης συνελήφθη από τον Σπύρο Χατζηπαπαρέστη μετά που τον καταδίωξε όταν τον αντελήφθη να προσπαθεί να διαρρήξει το σπίτι του που βρίσκεται στην οδό Αγαρίστη στο Ζακάκι. Ο Χατζηπαπαρέστη συνέλαβε τον σε σημείο της λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελ, καθυλώνοντάς τον μέχρι που έφτασε στη σκηνή κλιμάκιο του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων, το οποίο τον παρέλαβε. Στην κατοχή του ανεβρέθη ένας βιδολόγος με τον οποίο προφανώς προσπαθούσε να διαρρήξει την οικία. Ο οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα κράτησης για 4 μέρες.